Υπουργέ, αλλά δεν πειράζει, θα το συζητήσουμε. Είναι η δεύτερη φορά στις τελευταίες 75 μέρες που βρίσκομαι σε τηλεόραση. Ναι, το ξέρω. Εδώ δεν έχετε ξανάρθει. Ποτέ. Μία φορά. Όχι, λέω ως υπουργός. Μία φορά έχω βγει σε ένα άλλο κανάλι και τη δεύτερη φορά. Δεν έχετε ξανάρθει για να πούμε στη δοκιμασία να δούμε. Είναι άλλος ο ρόλος μας πια. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν σχολιάζουμε. Εάν αυτοί συνεχίσουν αυτή την παρελκυστική τακτική και να μας δημιουργούν την ασφυξία που όλοι έχετε πει στην κυβέρνηση, αντέχουμε και πόσο αντέχουμε. Πες ότι έρχεται 24 Απριλίου, λέει εντάξει, μελετήστε τα πάλι, τα πούμε. Τα ασφαλιστικά, θα σας πω την πάγια άποψή μου, που τη λέω παντού, διότι έτσι είναι. Το να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις ενδεχομένως να αντέχουμε για αρκετούς μήνες από εδώ και πέρα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα όμως για τη χώρα. Δεν κινείται μια οικονομία, ούτε παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη μπορεί να γίνει ή να ξεκινήσει μόνο με αυτά τα μήνυμα. Δεν υπάρχει. Είπατε για μισθούς και συντάξεις μόνο, κύριε Υπουργέ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πληρώνουμε επαόριστον τους έξω και τους μέσα. Αυτό λέτε, αν καταλαβαίνω σωστά. Όχι, εάν. Αυτό είναι σαφές. Επαόριστον πώς να τους πληρώνουμε. Θέλω να πω ότι αν δεν γίνει μια νέα συμφωνία τον Ιούνιο, αλλά και η συμφωνία γέφυρα αυτή, την οποία θέλουν να την κόψουν. Δηλαδή, τι γέφυρα, ήδη φάγαμε τους δύο μήνες. Έχουν μείνει άλλοι δύο. Έτσι ώστε να αναπνεύσει η οικονομία και να μπορεί το κράτος και προς τους προμηθευτές να είναι εντάξει και κάποια αναπτυξιακά μέτρα λαμβάνονται, να ανοίγει ο χώρος για την παραγωγική ανασυγκρότηση, έστω να γίνονται σχέδια ή έστω να μπορούμε να δίνουμε κάποιες υποσχέσεις οι οποίες να είναι στο ορατό μέλλον κάπως ρεαλιστικές. Είναι, λοιπόν, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και το καταλαβαίνουμε αυτό και γι' αυτό λέμε και το εννοούμε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτικό το παιχνίδι που παίζεται. Έτσι, να είμαστε σαφείς. Σιγά να μην έχει σχέση με τα 300 ευρώ εδώ, τα 400, το Euro Working Group, οι κανόνες λέει του Δούνου του, οι κανόνες του Τάδη κτλ. Ο μεγαλύτερος κανόνας ήταν να μην έδινε το 1-3 που δίνει ο Ντράγκη σε όλη την Ευρώπη και καλά κάνει, ευτυχώς και το δίνει. Θέλω να πω ότι αυτά είναι εκτός κανόνων. Μην παίζουμε μεταξύ μας. Για να αναθερμανθεί η οικονομία στην Ευρώπη και για να αντιμετωπιστεί και η κρίση χρέους με αιχμή την Ελλάδα, είναι θέματα που πρέπει να γίνουν με μια αλληλεγγύη και με άλλους κανόνες οι οποίες ατχόφουν. Εφόσον είναι πάλι πολιτικό. Πότε δηλαδή. Το επόμενο στάδιο της πολιτικής διαπραγμάτευσης ποιο είναι? Ο Τσίπρας τα έκαμε όλα. Πήγε στους Επταμερί, πήγε στη Μέρκελ, πήγε στη Σύνοδο Κορυφή, πήγε στο Δουνουτού. Τι απομένει? Νομίζω πως από όλη αυτή την κινητικότητα διαμορφώνεται και βελτιώνεται ένας συσχετισμός που θα δώσει ένα διαφορετικό πολιτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει μια καλή συμφωνία η οποία θα επιτρέπει πραγματικά να ανοίξουμε ένα διαφορετικό δρόμο και να συμπεριληφθεί η Ελλάδα και στα μεγάλα αυτά τα project που στείνονται τα deal στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι μόνο το 1,2, το 1,9 ή το άνοιγμα σε σχέση με δόσεις κτλ. Το βασικότερο είναι να συμπεριληφθεί πλέον η χώρα και στις μεγάλες χρηματοδοτήσεις που θα υπάρχουν αυτό σε όλη την Ευρώπη. Αυτό ήταν το σχέδιο και αυτή ήταν η επιδίωξη. Αυτό θα το πετύχουμε. Μετά, ναι. Δύο μήνες μετά όμως βλέπει ο κόσμος και ανησυχεί ότι δεν έχουμε βήματα. Έχουμε βήματα. Δεν υπάρχουν βήματα. Έχουμε η ασφυξία βήματα. Που εσείς έχετε εκτιμήσει και πολύ σωστά έχετε κάνει ότι θέλουν να μας επιβάλλουν για να μας υποτάξουν καθ' ολοκρίαν, συνεχίζεται η ασφυξία αυτή. Ναι, στην ουσία στο παραπέτατο. Να γνωρίζετε ότι πριν από κάθε συμφωνία είναι πάντοτε και οι πιο σκληρές στιγμές, διαπραγματεύσεις, τα λοιπά. Πάντοτε έτσι γίνεται. Δηλαδή για να διαμορφωθεί ένας συσχετισμός που τελικά θα αποδώσει από εδώ ή προς τα εκεί. Δεν υπάρχει νομίζω σόφρον άνθρωπος που να θεωρεί ότι μπορεί να προχωρήσουν αυτή την ασφυξία μέχρι του πεδίου να οδηγήσουν αλλού τα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ηγετικό. Πάντως, δεν υπάρχει. Υπουργέ, τώρα τη δόση του στο Δούνου του, τα έχουμε τα λεφτά, θα πληρωθεί κανονικά, έτσι. Τώρα, δηλαδή αυτό. Βεβαίως, θα πληρωθεί. Αύριο. Όλα θα πληρώνονται, αλλά κοιτάξτε, σας επαναλαμβάνω, σου αφήνει μια στιφή γεύση, διότι είδατε, είχατε χθες τον κύριο Σκουρλέτ εδώ. Ναι. Σας είπε έναν οδικό χάρτη, εμένα αν με ρωτούσατε πιο ύστερα, θα σας έλεγα έναν οδικό χάρτη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς θα ρωτήσουμε. Όπου οι ΚΑΠ έχουν μειωθεί κατά 65% τα έσοδά τους και προσπαθούμε εκ των ενόντων κοκκινισμένους ισολογισμούς, προϋπολογισμούς κτλ. Με τη βοήθεια Ταμείου Παρακαταθηκών και δηλαδή, να μπορούμε να
να τσουλάμε τα πράγματα. Δεν γίνεται πολιτική με το να τσουλάς τα πράγματα. Χρειάζεται να έχει και ένα καθαρό πεδίο σε σχέση με τα γενικότερα οικονομικά της χώρας. Ότι εκτός από το να τσουλήσει κάτι, θα υπάρξει και ένα πρόβλημα κάποια στιγμή αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα στο να καλύπτει υποχρεώσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Δεν γίνεται, ρε παιδί. Είπατε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει ένα σημείο. Ναι, ελπίζω και πιστεύω, αυτή είναι η εκτίμησή μας, πως δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τι χρόνο έχει, εγώ δεν. Α, συγγνώμη. Τι κάθε εβδομάδα που περνάει, βλέπουμε για τον επόμενο μήνα. Πλάκα πάντως. Έχουν περάσει δύο μήνες εδώ που τα λέμε. Από την τετράδα. Πέρασαν οι δύο κοντά. Δεν είναι δύο ακόμα. 1,5 και κάτι. Κάποιοι από αυτούς κάναν αυτό που θέλανε να μας. Έχουν πολύ σφιχτά ως χώρα και εμείς επίσης από την πλευρά μας σε έναν βαθμό κάναμε αυτό που θέλαμε. Δηλαδή να προωθούμε ένα νομοθετικό έργο το οποίο να φτιάχνει κάποιες τομές και θα τα πούμε πιο συγκεκριμένες τα πράγματα και να μπορεί ο κόσμος να αντέχει και με αξιοπρέπεια να δίνει αυτή τη μάχη. Άρα να δίνουμε το μήνυμα σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή και προς τους έξω, ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο το σχέδιο το οποίο από ό,τι φαίνεται είχαν φτιάξει, κάποια επιθετική κύκλη επαναλαμβάνω και από την τριάδα έξω, ενδεχομένως με συνενέσεις και στο εσωτερικό, αυτό το επιθετικό σχέδιο να αποτελέσει παρένθεση αυτή η σελίδα ελπίδας για τη χώρα. Όμως ξέρετε τι ρωτώ εγώ. Λέω το εξής. Έχουν πέσει δύο μήνες. Ας πούμε ότι ελπίζουμε ότι στις 20 του μήνα 24, πότε είναι το Eurogroup, θα φτάσουν στη συμφωνία την αναμενόμενη. Αυτοί δεν θέλανε και να ψηφιστούν τα μέτρα. Δηλαδή, αυτές οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση, οι δικές της, όχι οι παλιές του Τουνουτού. Οι παλιές του Μνημονίου. Έχουμε αρχίσει και τις εφαρμόζουμε, δεν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει. Το ένα αυτή η ιστορία της 20ης Φλεβάρη είχε μέσα της πράγματι ένα δημιουργικό στοιχείο. Δηλαδή, έτσι ο μάλιστος όπως επεξετάθηκε, συμπληρώθηκαν μεταρρυθμίσεις και προτάσεις μεταρρυθμίσεων σε όλο το φάσμα, κυρίως της οικονομίας. Πράγματα τα οποία συμπεριλαμβάνονταν εκεί πέρα μέσα με την έννοια των δεσμεύσεων, ακριβώς επειδή είναι αναγκαία να γίνουν είτε έτσι αλλιώς για τη χώρα, για να προχωρήσουμε, θα έλεγα και προ-κρίσεως, αλλά κυρίως μέσα και μετά την κρίση, έχει αρχίσει η εφαρμογή τους. Δεν έχει σχέση με το άμψη φιλολαϊκά, από εδώ τα φιλικά μόνο. Όχι μόνο, διότι όλες οι μεταρρυθμίσεις και τα νομοσχέδια τα οποία κατεβάζουμε έχουν μέσα τους την πάρα πολύ αυστηρή λογική του να μην εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός, του να κάνουμε συνεχώς μειώσεις σε δαπάνες και σπατάλες, στο να διαρθρωθεί ο μηχανισμός σε σχέση και με τα φορολογικά και με άλλα. Δηλαδή υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο υπάρχει συμφωνία σε ό,τι αφορά τη χώρα χωρίς να χυθεί αίμα για μισθούς, συντάξεις, επιδόματα κτλ. Θα επανέλθουμε σε αυτά, δεν μας ξεφύγετε τόσο εύκολα. Γιατί να σας ξεφύγω, εγώ δεν έχω κανένα λόγο. Παρότι δεν προσπαθείτε. Κανένα λόγο δεν έχω. Κάνουμε τόσο καθαρή και διαφανή πολιτική ευτυχώς, ακόμα και στα δύσκολα, που μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά. Ωραία. Ναι, γιατί υπάρχουν θέματα εδώ πέρα. Ξαναλέω ότι αν συνεχίσουν αυτή την τακτική, την εγκληματική ή απ' έξω, έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 μέρες έχουμε να πληρώσουμε κανένα 2 δις ακόμα. Τα οποία σίγουρα θα δυσκολευτούμε να τα έχουμε. Κάθε εβδομάδα βλέπει πώς πάει ο επόμενος μήνας. Εβδομάδα, όμως, έτσι επόμενος μήνας, όχι η επόμενη εβδομάδα. Την επόμενο μήνα. Έτσι έχει παραλύσει η πραγματική οικονομία, όπως ξέρετε βέβαια εσείς, γιατί κυκλοφορείτε εδώ. Να κάνω μια άλλη ερώτηση, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο, κάποιον άνθρωπο τον οποίο θα τον ακούσετε. Εξακολουθείτε να είσαστε προϊστάμενος του κυρίου Πανούση? Ναι, βεβαίως. Καταρχήν δεν είμαι προϊστάμενος. Είμαι υπουργός. Είμαι υπουργός και είναι αναπληρωτές υπουργοί ο κύριος Επόπτης, ας το πω έτσι. Πανούσης, η κυρία Χριστοδουλοπούλου, ο κύριος Κατρούγκαλος. Είναι αυτή η νέα δομή των υπουργείων. Ωραία, επόπτης, ας το πούμε. Σε εύλογο διάστημα, για να σας δώσω και μία είδηση, δεν τα ξέρετε. Ναι. Σε εύλογο διάστημα θα γίνουν οι αλλαγές οι κυβερνητικές σε σχέση με αυτό, δηλαδή των Υπουργείων κτλ. Διότι διαγνώσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την σύμπτυξη υπηρεσιών και οργανογραμμάτων και γι' αυτό θα τραβήξει. Αναβλήθηκε προς το παρόν. Αυτό είναι καινούριο τώρα. Καινούριο. Μπράβο. Αναβλήθηκε λοιπόν. Σε εύλογο. Βάλτε τίτλο λοιπόν. Δεν πάει προς το παρόν στο Υπουργείο Νοημοσύνης. Έτσι. Θα πάει σε εύλογο. Άστα το εύλογο. Δεν πάει προς το παρόν, ας πούμε. Στην επιτροπή που θα γίνει σήμερα στη Βουλή, ο κύριος Παρασκευόπουλος θα
τραβήξει πίσω την τροπολογία την οποία είχαμε καταθέσει. Ο κ. Βγάλαμε προχθές, μάλλον δεν το έχει ακόμα συνειδητοποιήσει. Μαζί τα αποφασίσαμε χθες σε διπουργική συνάντηση. Α, και δεν τραβήξετε. Μήπως πατήσατε, πατήσατε πόδι εσείς. Ήθελα τόσο πολύ να έχω την εποπτεία επί της αστυνομίας. Γιατί. Αλήθεια, δεν λύνονται έτσι αυτά τα θέματα. Σας λέω, το αφήγημα που στήθηκε δίπλα στο πραγματικό ζήτημα του πώς να αναδιαρθρώσουμε το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Δημόσια Διοίκηση δεν είχε σχέση και τώρα θα αποδειχθεί. Δηλαδή δεν ετέμνονται αυτά τα δύο. Έχουμε πραγματικό ζήτημα, όχι με αυτό και με άλλα. Δηλαδή σε μερικούς μήνες θα δούμε συνολικά την ανασύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και των συνεργειών. Άρα... Ναι. Τώρα ξέρετε, θα σας πούνε έτσι, όχι σε εσάς προσωπικά, στην κυβέρνηση. Ότι είναι πολύ βιαστική, ρε παιδί μου, δεν τα μελετάτε καλά. Αναγγέλλετε, επιπλέτε, ξελέτε. Κοιτάξτε, όταν προσπαθείς να κάνεις τομές μετά από δεκαετίες στη διοίκηση, μπορεί μερικά πράγματα τα οποία δεν τα έχεις μελετήσει σωστά να σου έρχονται μπροστά και να προσπαθείς να τα λύσεις διαφορετικά. Εμένα αυτό δηλαδή δεν με σκανδαλίζει, διότι μην χάσουμε πολλή ώρα, αλλά θα σας έλεγα ότι αν δείτε τις γενικές διευθύνσεις και τις διευθύνσεις που υπάρχουν σε όλα αυτά τα υπουργεία, οι συνέργειες μεταξύ τους ή η δυνατότητα να συμπτυχθούν απεδείχθη πως ήταν πιο δύσκολο από ό,τι νομίζαμε. Παραδείγματος χάρη, η πολιτική προστασία, το πού θα πάει και πώς θα πάει, ή παραδείγματος χάρη οι δύο διευθύνσεις που έχουν σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική και τα ταμεία που παρακολουθούν τις δύο διευθύνσεις, το πώς θα γίνει. Δηλαδή, να καταλάβετε, είχαμε επισπεύσει στο να καταθέσουμε αυτή την τροπολογία να χωριστεί πρώτα το Υπουργείο, ενώ διαπιστώσαμε πως αν έφευγε πρώτα το Υπουργείο δεν θα μπορούσαν αυτές οι δύο διευθύνσεις που είχε συνομολογηθεί ακόμα και με τον κύριο Αβραμόπουλο να περάσουν στο μεταναστευτική πολιτική να φύγουν. Θα έπρεπε να είναι υπό το κέλυφος του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι μια ολόκληρη άρα ιστορία. Τώρα συνεχίστε δηλαδή να έχετε τη δημόσια τάξη και τη μετανάστευση. Δύο λεπτά. Βεβαίως, όλα αυτά. Να μιλήσουμε με έναν δήμαρχο που γίνεται και του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για να μας πείτε γιατί μια κόλαση γίνεται εκεί. Και την απόφαση αυτή την πήρε με την υπουργό δικαιοσύνη μόνο. Ανάλογα. Την απόφαση αυτή την πήρε χθε με την υπουργό δικαιοσύνη. Όχι, δεν ακούσατε καλά. Ήταν και ο κύριο. Λοιπόν, ο κύριος πάνω από πέντε υπουργοί ήταν. Προφανώς, μα δεν. Ο κύριος Πανούσης έχουμε άριστες σχέσεις και ήταν η εισήγησή του και για το Υπουργείο έτσι και αλλιώς. Δηλαδή αυτό που λέμε εύλογο διάστημα, θα δούμε πώς θα δρομολογηθεί. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σχέσεων. Πάμε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα για να μιλήσουμε μετά με τους δημάρχους. Ναι, έχουμε τον κύριο Βουρνού από το Ιχείο και τον κύριο Γαλινό από τη Μυτιλίνη, οι οποίοι διεκτραγωγούν το τι γίνεται με τους μετανάστες.